Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε κοντά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με τη διαδικτυακή συμμετοχή σε ένα συνέδριο. Νομίζω ότι ο καιρός το απαιτεί αυτό. Επομένως, η δήλωση συμφερόντων, η οποία δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη ομιλία. Στη συγκεκριμένη ομιλία γρήγορα θα αναφερθώ σε βασικά ζητήματα για την οστεοαρθρίτιδα και στη συνέχεια θα προχωρήσω στο κομμάτι της θεραπείας από την πλευρά του ορθοπαιδικού. Τώρα, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, με βάση τις σύγχρονες απόψεις, η οστεοαρθρίτιδα θεωρείται ως ένα κοινό τελικό στάδιο της λειτουργικής ανεπάρκειας μιας άρθρωσης. Τα αρχικά όμως στάδια αυτής της κατάστασης πιοδοτούνται συνήθως από πολλούς και διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η οστεοαρθρίτιδα στην πραγματικότητα μπορεί να διαιρεθεί σε υποκατηγορίες. Ορισμένες από αυτές έχουν περισσότερο γενετική βάση, βιοχημική ή φλεγμονώδη βάση από τις άλλες. Όλες όμως τελικά καταλήγουν στον ίδιο φαινότυπο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει τεράστια κλινική ετερογένεια στην οστεοαρθρίτιδα, διότι ασφαλώς αναφερόμαστε σε διαφορετικές αρθρώσεις και μάλιστα διαρθρώσεις. Και για τον λόγο αυτό, η σελίδη αναφορά στον όρο οστεοαρθρίτιδα συνήθως θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναφορά στην άρθρωση και στην οποία αναφερόμαστε. Ακόμα έχουμε φτάσει στο 2020, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι το μείζον χαρακτηριστικό της νόσου είναι η καταστροφή του χόντρου, του αρθρικού χόντρου, σήμερα γνωρίζουμε ότι όλα τα ανατομικά στοιχεία μιας άρθρωσης συμμετέχουν στην οστεοαρθρίτιδα. Επομένως, για την περίπτωση της άρθρωσης του γόνατος, συμμετέχει τόσο ο αρθρικός σημαίνας, όσο το υποχόνδριο οστούν και βέβαια επίσης οι μηνίσκοι, οι σύνδεσμοι, οι τένοντες και οι μυς. Ακόμα μέχρι σήμερα όμως, στην πραγματικότητα δεν έχει διευκρινιστεί αν οι αλλαγές που συμβαίνουν στο υποχόνδριο οστούν προηγούνται της φθοράς του αρθρικού χόνδρου, και αυτή είναι γνωστή σε όλους, νομίζω, η υπόθεση Ράντιν, ή αν η φθορά του αρθρικού χόνδρου έχει σαν αποτέλεσμα τη σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας συμμετέχουν παράγοντες φλεγμονής. Γνωρίζουμε για όλες αυτές τις φλεγμονώδεις ουσίες που είναι οι κυτοκίνες, οι οποίες προφανώς έχουν σχέση και νομίζω ότι όλοι μας στα νοσοκομεία και στα ιατρεία έχουμε συναντήσει ασθενείς με αυτή την αναφερόμενη οξία φάση οστεοαρθρίτιδας ή μια οξία φλεγμονώδη κατάσταση. Υπάρχουν άλλωστε σχετικά στοιχεία, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι ο αρθρικός σημαίνας σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να πάσχει οξέως με σημάδια φλεγμονής και επίσης μπορεί να εκφράζει συγκεκριμένες κυτοκίνες στην τελευκίνη 1α, τον TNF και διάφορα. Και υπάρχουν ήδη αρκετές ενδείξεις στη βιβλιογραφία ότι ενδεχομένως η ημενίτιδα, ανάλογα με την ένταση της φλεγμονής, να μπορεί να προβλέπει την πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας. Υπάρχουν επίσης μερικές φορές τις οποίες υπάρχουν και προφλεγμονώδη γονίδια τα οποία συσχετίζονται και έχουν βρεθεί σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διαφορά στον αρθρικό χόνδρο στην φυσιολογία και την ομοιόσταση του αρθρικού χόνδρου σε σχέση με την ηλικία και γι' αυτό στην παρούσα διαφάνεια βλέπετε young normal, άρα νέος φυσιολογικός αρθρικός χόνδρος ο ηλικιωμένος όπου δεν θεωρείται ότι υπάρχει οστεοαρθρίτιδα και βεβαίως κοιτάξτε τα ελλείμματα στον αρθρικό χόνδρο σε όλες αυτές τις περιοχές και κοιτάξτε το πάχος του αρθρικού χόνδρου πώς από την πλευρά του νέου υγιούς ενήλικα μπορεί να βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση και βεβαίως στην περίπτωση του ασθενούς με την οστεοαρθρίτιδα πόσο έχει χαθεί όλο αυτό το στρώμα και βεβαίως εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή που υπάρχει το υποχόνδριο οστούν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν βασικά προβλήματα ως προς την εμβιομηχανική και επομένως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την άρθρωση και βεβαίως την κινηματική της άρθρωσης και από την άλλη μεριά την στήχηση της άρθρωσης και επομένως, για παράδειγμα, στην άρθρωση του ισχύου γλεσσό και ρευό γόνατο μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλούν διαφορετικές διαταραχές. Και σήμερα αυτό είναι ένα γενικό σχήμα. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά στην αιτιοπαθογένεια συμμετέχει και η μορφολογία της άρθρωσης και η μυϊκή δραστηριότητα και το σχήμα της άρθρωσης ασφαλώς και αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε άρθρωσης. Και βεβαίως υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που θεωρούνται γενικοί παράγοντες όπως είναι η ηλικία, όπως είναι το φύλο, το βάρος, η γενετική, η εθνικότητα, η απασχόληση του καθενός, το είδος της δίαιτας κτλ.
Επομένως, συνοψίζοντας να πούμε για την παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας, υπάρχουν τοπικοί παράγοντες, υπάρχει, όπως είπαμε, η παχυσαρκία, υπάρχει καταστροφή ή η βλάβη μιας άρθρωσης με την έννοια του τραυματισμού, υπάρχει η στίχηση και ο άξονας της άρθρωσης, το είδος της ανατομίας της άρθρωσης, συστηματικοί παράγοντες όπως το φύλλο, οι ορμόνες, τη γενετική, η εθνικότητα, η παχυσαρκία, το είδος της διατροφής. Και βεβαίως υπάρχουν διαταραχές που γίνονται με την πάροδο της ηλικίας, όπως είναι η σαρκοπενία, η αύξηση της ποσότητας του λιπόδους ουστού, η ελαττωμένη δραστηριότητα, διαταραχές της ιδιοδεκτικότητας, προβλήματα με χαλαρότητα της άρθρωσης και αλλαγές οι οποίες γίνονται και εξαιτίας μόνο και μόνο της ηλικίας, με τις ισόρρες των προϊόντων, των AIDS κτλ. Και αυτά όλα καθορίζουν το είδος και την βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδας. Στη συνέχεια της παρουσίασης θα δείτε ότι αναφέρομαι πάρα πολύ ιδιαίτερα στη βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδας ανάλογα με τις οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς επιστημονικές εταιρείες. Επομένως, στην πραγματικότητα υπάρχει γνωστή κατάταξη ανάμεσα σε ήπια, μέτρια και σοβαρή οστεοαρθρίτιδα και γνωρίζετε όλοι σας ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην άρθρωση του γόνατος υπάρχει η ακτινολογική κλίμακα Kellgren-Lorenz, με την οποία υπάρχουν τα κριτήρια τα οποία την χωρίζουν σε στάδια από 1 έως 4, από 1 μέσα σε αυτό που είναι το αρχόμενο ή ακόμα και αυτό στο οποίο μπορεί και να μην συμφωνεί κανείς αν έχει ήδη αναπτυχθεί αρθρίτιδα και στο 4 που είναι η σοβαρή οστεοαρθρίτιδα. Τώρα, όσον αφορά στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας και τα γενικά μέτρα, συμφωνώ με αυτά που έλεγε ο φίλος μου Θέμης. Ασφαλώς τα βασικά θέματα είναι η άσκηση και βεβαίως αυτό περιλαμβάνει και την αερόβια και την άσκηση με αντίσταση και την άσκηση μέσα στο νερό. Υπάρχουν όντως συστάσεις για την απώλεια βάρους σε ορισμένες περιπτώσεις. Προτείνονται προγράμματα αυτοβελτίωσης, ασφαλώς φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και βοηθήματα βάδισης. Αναφέρθηκε σε αυτά ο Θέμης και δεν θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ουσιαστικά για τις δύο μεγαλύτερες και βασικότερες αρθρώσεις τις βασικές οδηγίες που υπάρχουν από την Αμερικάνικη Εταιρεία των Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Ξέρετε ότι η ΑΟΣ ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα εκδίδει συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε μία από τις καταστάσεις, ας πούμε για την οστεοαρθρίτιδα, και αυτό το κάνει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ορίζεται μια Επιτροπή Ειδικών. Η Επιτροπή Ειδικών για πολλούς μήνες μελετά τη βιβλιογραφία και έχοντας μελετήσει τη βιβλιογραφία καταλήγει σε συστάσεις διαψηφοφορίας. Επομένως, ως προς τις συστάσεις, και αυτά δείχνει ο αριστερός πίνακας, θεωρείται κατάλληλη θεραπεία ό,τι έχει πάρει rating ανάμεσα στο 7 με 9, θεωρείται πιθανώς κατάλληλη ό,τι βρίσκεται σε βαθμολογία ανάμεσα στο 4-6 και θεωρείται μάλλον σπάνια κατάλληλη ή ακατάλληλη ό,τι έχει πάρει ουσιαστικά στην πραγματικότητα βαθμολογία από 1 έως 3. Ως προς την καταλληλότητα τώρα, απλώς για να θυμόμαστε πώς χαρακτηρίζεται, καταλληλότητα σημαίνει ότι η θεραπεία που προτείνεται είναι γενικά αποδεκτή, είναι λογική και είναι πιθανότατο ότι θα βελτιώσει την κατάσταση του ασθενούς. Τώρα, για να γίνει αυτό, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας συγκεκριμένες παραμέτρους. Επομένως, εδώ η ΑΟΣ περιλαμβάνει τις εξής, μιλώντας για την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Πρώτα απ' όλα την ηλικία. Επομένως, κατατάσσει τους ασθενείς σε νέους κάτω των 40, μέσης ηλικίας 40 έως 65, ηλικιωμένους άνω των 65. Ελέγχει το επίπεδο που ο πόνος καταστρέφει την κινητικότητα, τη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Και επομένως τα τρία στάδια είναι σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει σε μεγάλες αποστάσεις, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει σε βάδιση μικρών αποστάσεων ή σε περίπτωση που υπάρχει πόνος νυχτερινός. Περιλαμβάνει τον ακτινολογικό έλεγχο, όπως τον ακτινολογικό έλεγχο αναφέρεται ελάχιστη οστεοαρθρίτιδα, ελάχιστη οστεοαρθρίτιδα με δυσπλασία της κοτήλης, ελάχιστη οστεοαρθρίτιδα με μυροκοτηλιαία πρόσκρουση, το φάι είναι η μυροκοτηλιαία πρόσκρουση, μέτρια οστεοαρθρίτιδα, σοβαρή οστεοαρθρίτιδα. Ελέγχει το εύρος της κίνησης και αυτό θεωρείται ελάχιστο, μέτριο ή σοβαρό, ο περιορισμός λοιπόν του εύρους της κίνησης, και ελέγχει εάν υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν, άρα στους παράγοντες που είναι τροποποιήσιμοι, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικός είναι το βάρος, είναι η παχυσαρκία. Άρα, χρησιμοποιεί αυτές τις παραμέτρους και φτιάχνει διαφορετικά σενάρια. Εδώ, λοιπόν, σας έχω βάλει ενδεικτικά το πρώτο σενάριο,
στο οποίο λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη και μας λέει, εάν έχουμε έναν ασθενή νέο, κάτω από 40, που ο πόνος του περιορίζει την κινητικότητα μόνο στις μακρινές αποστάσεις, έχει ελάχιστη οστεοαρθρίτιδα στην ακτινογραφία θώρακος, στην ακτινογραφία του ισχύου, έχει ελάχιστη διαταραχή στο εύρος της κίνησης και υπάρχουν modifiable παράγοντες κινδύνου, τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτόν τον ασθενή, το να περιορίσουμε τους παράγοντες κινδύνου είναι appropriate, είναι κατάλληλο και παίρνει βαθμό 9. Το να αλλάξουμε την δραστηριότητα είναι κατάλληλο με βαθμό 9. Το να χρησιμοποιήσουμε τις ορθωτικές συσκευές ή τις συσκευές υποβοήθησης είναι κατάλληλο 7. Προτείνονται ως καταλληλότητα η λήψη των μη στεροειδών αντιφλεγμονιδών φαρμάκων ή ακεταμινοφένης ή σε ορισμένες περιπτώσεις τραμαδόλης με βαθμό 8. Όσον αφορά στις ενταρθρικές εγχύσεις στεροειδών, ίσως, άρα ο βαθμός πέφτει στο 5, η φυσική θεραπεία είναι κατάλληλη στο 8 και βεβαίως, ως προς τις ενδείξεις που λέγατε προηγουμένως, αρθροπλαστική, ποτέ. Χειρουργία διατήρησης του ισχύου, ποτέ. Αρθρόδεση, ποτέ. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο, λοιπόν. Και αυτές οι οδηγίες, οι οποίες, όπως ξέρετε, υπάρχουν στο ίντερνετ, στο site της ΑΟΣ, περιλαμβάνουν ως προς την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου 270 σενάρια. Άρα, με βάση αυτά τα κριτήρια που σας έλεγα, υπάρχουν 270 περιπτώσεις. Παίρνω την τελευταία, την πιο βαριά. Ηλικιωμένος ασθενής, άνω των 65. Νυχτερινός πόνος. Σοβαρή οστεοαρθρίτιδα στην ακτινογραφία. Σοβαρός περιορισμός του εύρους κίνησης και δεν υπάρχουν τροποποιήσιμοι παράγοντες, τότε βεβαίως ελέγχουμε αν υπάρχει τρόπος να παρεύουμε με τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, 9, μεταβάλλουμε την κινητικότητα, χρησιμοποιούμε συσκευές, 9, δίνουμε φάρμακα από το στόμα, δίνουμε τραμαδόλη, προτείνουμε ενδαρθρικές εγχύσεις, 8, physical therapy, φυσιοθεραπεία, 9 και βέβαια αρθροπλαστική, 9. Επομένως, είναι κατάλληλη η αρθροπλαστική για αυτό το μοντέλο αυτού του ασθενούς. Αντίθετα, δεν προτείνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να γίνουν επεμβάσεις οι οποίες διατηρούν την άρθρωση, όπως είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, οστεοτομίες. Και, από την άλλη πλευρά, η αρθρόδεση δεν επιτρέπεται. Άλλα σενάρια. Ενδιάμεσα, ο καθένας, όπως γνωρίζετε, μπορεί να κατεβάσει, αφού σας το λέω, από το site της ΑΟΣ όλες αυτές τις οδηγίες και να δει τι γίνεται. Άρα, στο σενάριο 112. Μεσήλικας, με μέτριο περιορισμό της κινητικότητας, μέτρια οστεοαρθρίτιδα, μέτριο περιορισμό του εύρους κίνησης, ο οποίος δεν έχει παράγοντες κινδύνου, τροποποιητικούς παράγοντες κινδύνου. Όλα τα πρώτα ισχύουν, επομένως και η υποβοήθηση, η βάδιση με υποβοήθηση και τα υπόλοιπα, και βεβαίως η φαρμακευτική αγωγή, και βεβαίως τα ενταρθρικά στεροειδή, και βεβαίως η φυσιοθεραπεία, αρθρόπλαστη, όχι ακόμα, may be appropriate. Ίσως είναι κατάλληλη, αλλά όχι ακόμα. Και επίσης το ίδιο και για τις υπόλοιπες επεμβάσεις. Άρα δηλαδή και σε αυτό το μοντέλο δεν προτείνονται. Και αντίστοιχα, εάν, πώς το λένε, έχει ακόμα μεγαλύτερη περιορισμό της κινητικότητας και όλα αυτά, πρέπει να φτάσει κανείς δηλαδή σε αρκετά προχωρημένα στάδια και ως προς την ηλικία και ως προς τη βαρύτητα, ούτως ώστε να προταθεί το χειρουργείο. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά σενάρια που επίσης σε ηλικιωμένο άνθρωπο με σοβαρό περιορισμό της κινητικότητας η αρθροπλαστική είναι μία από τις καταστάσεις που προτείνονται και βεβαίως όλα τα προηγούμενα θεωρούνται κατάλληλα από τη συντηρητική θεραπεία για να βοηθήσουν αυτόν τον ασθενή. Τώρα, 3-4 διαφάνειες απλώς για τους μη ορθοπαιδικούς. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και ένας μεγάλος διάλογος όλα αυτά τα χρόνια για το αν ο τρόπος της προσπέλασης όσον αφορά στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου έχει κάποια διαφορά στα αποτελέσματα. Και επομένως, εδώ η τυπική οπίστια προσπέλαση και εδώ η τυπική πλάγια, πλάγια ήταν προηγουμένως η τυπική οπίστια προσπέλαση, είναι τώρα. Και στη συνέχεια δείχνουμε ότι είναι πιο καινούργιο, που είναι η τυπική πρόστια προσπέλαση. Και γίνονται διάφορες συζητήσεις για την καταλληλότητα της μίας σε σχέση με την άλλη. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, αυτή είναι μια εργασία σχετικά πρόσφατη
που συγκρίνει ουσιαστικά την άμεση πρόσθετη προσπέλαση με την πλάγια προσπέλαση για την ολική αρθροπλαστική και τη συγκρίνει ως προς τα αποτελέσματα. Και σε ένα κομμάτι φαίνεται πράγματι ότι η πρόσθετη προσπέλαση μπορεί να έχει κάποια διαφορά και ενδεχομένως να έχει κάποια διαφορά και ως προς την απώλεια αίματος όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες και στις επιπλοκές. Πρέπει να φτάσει κανείς να δει, ας πούμε, την πάρεση του πολύ μυριαίου για να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφορά. Άρα υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν και άλλες εργασίες που έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Να μεταφερθώ στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος υπάρχουν τρία διαφορετικά πρωτόκολλα από την ΑΟΣ, τρία διαφορετικά σετ οδηγιών λοιπόν. Και τα τρία σετ οδηγιών, το ένα αναφέρεται στην θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, όπως θα δείτε περισσότερο αναφερόμενο στα συντηρητικά μέτρα. Το δεύτερο προσπαθεί να βάλει και άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη συντηρητική αγωγή, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια. Και το τρίτο πρωτόκολλο αναφέρεται σε συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά στην χειρουργική θεραπεία. Το πρώτο από τα πρωτόκολλα, το οποίο ουσιαστικά τρέχει από το 2013, έχει ορισμένες συστάσεις οι οποίες θεωρεί ότι είναι πολύ σοβαρές. Επομένως, η ισχυρότητα της σύστασης εδώ έχει να κάνει ακριβώς με την αξιοπιστία αυτών των μεθόδων και βεβαίως με την ομοφωνία κάθε φορά του πάνελ όσον αφορά τη σύσταση. Επομένως, όλοι προτείνουν για την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου ότι οι ασθενείς θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα αυτοβοήθησης, θα πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα όσον αφορά στην αερόβια δραστηριότητα, νευρομυϊκή εκπαίδευση και στην πραγματικότητα να εκπαιδεύονται. Και το εύρος της σύστασης, η βαρύτητα, η ισχύ της σύστασης είναι ισχυρή. Όσον αφορά την απώλεια του βάρους, θεωρούν ότι ασθενείς με BMI πάνω από 25 πρέπει να χάνουν βάρος. Το εύρος της σύστασης είναι μέτριο εδώ. Είναι σοβαρό, είναι ισχυρό σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Βλέπετε στο Recommendation 6, δεν προτείνουν τη χορήγηση γλυκοζαμίνης ή χονδροϊτίνης για ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και η ισχύς είναι ισχυρή. Προτείνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, είτε τοπικά είτε από το στόματος, ή τραμανδόλη για ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο και η ισχύς είναι ισχυρή. Δεν προτείνουν υαλουρονικά για ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο με την έννοια των ενταρθρικών εγχύσεων. Και όσον αφορά τα PRP, θυμίζω ότι εδώ είμαστε 2013, γιατί θα δούμε ότι υπήρχε μια τροποποίηση σε αυτό από την Ορθοπαιδική Εταιρεία. Δεν μπορούν να προτείνουν ή να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά της χορήγησης του PRP σε ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα και το strength of recommendation είναι inconclusive. Επομένως, δεν μπορούσαν να καταλήξουν το 2013 με βάση τις εργασίες που υπήρχαν. Το σίγουρο είναι ότι δεν προτείνουν στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος να πραγματοποιείται αρθροσκόπηση, που αυτή περιλαμβάνει είτε γενικό καθαρισμό, είτε χειρουργικό καθαρισμό, με μια αρχική βασική διάγνωση συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Τώρα, όσον αφορά στα ιδιαίτερα πάλι κριτήρια, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς να προχωρήσει στο να φτιάξει τα σενάρια του, ξανά αυτές είναι μελέτες που τρέχουν από το 2013. Επομένως, το μοντέλο της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος χρησιμοποιούν την ίδια λογική, όπως τη λογική στην οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Άρα, περιλαμβάνουν αυτά τα κριτήρια και αυτά τα βασικά κριτήρια είναι ο πόνος ο οποίος επηρεάζει τη κινητικότητα, τη λειτουργικότητα της άρθρωσης και βλέπετε αυτά τα σενάρια είναι τα ίδια περίπου με την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, επομένως βάδιση μεγάλων αποστάσεων, βάδιση με τρίων αποστάσεων ή το C, το τρίτο πόνος νυχτερινός. Ελέγχουμε το εύρος της κίνησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την άρθρωση του γόνατος και βεβαίως υπάρχουν ενδιάμεσα χαρακτηριστικά όταν το εύρος της κίνησης είναι πλήρες ή όταν υπάρχει μια απώλεια της έκτασης πάνω από 5 εκατοστά, επομένως υπάρχει αυτό που λέμε μια λειτουργική σύγκαμψη, ή όταν υπάρχει κάμψη που η παραμόρφωση είναι κάτω από 110 μοίρες. Ελέγχουμε όσον αφορά τους συνδέσμους, αν είναι σταθεροί. Και αυτό επίσης έχει μια μεγάλη αξία στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος από την πλευρά του ορθοπαιδικού. Και τα δύο σενάρια είναι αν δεν υπάρχει αστάθεια ή αν υπάρχει αστάθεια των συνδέσμων. Ελέγχουμε τι γίνεται με την αρθρική συμμετοχή όσον αφορά στα διαμερίσματα.
Βλέπουμε λοιπόν αν η αρθρίτιδα αφορά στο ένα ή στα δύο διαμερίσματα του γόνατος, έσω-έξω, ή αν έχει να κάνει επίσης με το επιγονατιδομηριαίο διαμέρισμα. Κάνουμε οπωσδήποτε τον ακτινολογικό μας έλεγχο και επομένως εδώ έχουμε την κατάταξη, ταξινόμηση της οστεοαρθρίτιδας κατά την ακτινογραφική έννοια, ακτινολογική έννοια όπως αυτή περιγράφεται ουσιαστικά από την κλίμακα Kellgren-Lorenz. Και εδώ ελέγχουμε τον άξονα της άρθρωσης, επομένως εάν υπάρχει, αν ο άξονας της άρθρωσης περνάει από το κέντρο ή αν υπάρχει βλεσότητα ή ρευότητα, ελέγχουμε μηχανικά συμπτώματα που μπορεί να υπάρχουν και να συσχετίζονται με βλάβη του μηνίσκου ή ελεύθερο σώμα του μηνίσκου που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση και ελέγχουμε την ηλικία με τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως, νέοι κάτω από 40, μεσήλικες 40 με 65 και ηλικιωμένοι άνω των 65. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω, όπως βλέπετε από αυτές τις οδηγίες, είναι ότι υπάρχει μια πολύ αναλυτική προσέγγιση όσον αφορά και στην κλινική και στην ακτινολογική εικόνα του ασθενούς. Και γι' αυτό τονίζονται σε αυτές τις οδηγίες ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για προσπάθεια καθορισμού κριτηρίων αν δεν έχουμε κάνει όλα αυτά, αν δεν έχουμε έναν ασθενή που έχει αυτά τα συγκεκριμένα συμπτώματα, αν δεν έχουμε κάνει ακτινολογικό έλεγχο που να δείχνει οστεοαρθρίτιδα, αν δεν, και βεβαίως σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως βλέπετε, λέγαμε για το BMI, αν το BMI είναι πάνω από 25, συστήνω απώλεια βάρους και αυτό είναι μέτριας έντασης κριτήριο, αλλά αν είναι το BMI πάνω από 30, ναι, τότε θα τον στείλουμε σε έναν ειδικό για να κάνει αυτό. Και ασφαλώς θα πρέπει να κάνουμε τη βασική διαφορική διάγνωση που έχει να κάνει με πόνο που μπορεί να προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη ή από το ισχύο και αυτός να αντανακλά στο γόνατο και επομένως δεν πρόκειται για πραγματική οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, με διαταραχές και παραμορφώσεις του κάτω άκρου του ποδιού, με αγκιακές διαταραχές, άλλα μη αρθρικά συμπτώματα που έχουν να κάνουν με την άρθρωση του γόνατος, βεβαίως δυστυχώς αν υπάρχουν νεοπλάσματα ή αν υπάρχει νευροπάθεια. Κύριε Σταθόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη να συντομεύσουμε για να δώσουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Έχω 3 λεπτά ακόμα, κύριε Μπερμπερίδη, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Επομένως, η λογική μας εδώ είναι, βλέπουμε όλα αυτά και τα προγράμματα που προτείνονται ξανά είναι self-management, άρα ο καθένας μόνος του, φυσικοθεραπεία, η χρήση των κυδεμόνων, τα αντιφλεγμονώδη, τα φάρμακα και όλα τα υπόλοιπα και ξανά παίρνουν αυτά τα σενάρια όπου rarely appropriate 1 με 3 μπορεί να είναι κατάλληλο μέχρι το 6 και appropriate 7 με 9 και βλέπουμε τα διάφορα σενάρια όπου ξανά εδώ θα φαίνεται πότε προτείνουμε να γίνεται κάτι. Ας πούμε το σενάριο 286, όπου έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηλικιο, ο οποίος μπορεί να είναι νέος, αλλά έχει προβλήματα στην κινητικότητα, δεν μπορεί να περπατήσει κοντά, έχει αρθρητική συμμετοχή και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά είναι αυτά που προτείνονται. Επομένως, όπου βλέπετε αυτά τα A, το A σημαίνει ότι έχουν μεγάλο βαθμό και άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, άρα ενδαρθρικές επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις και, όπως το λένε, σκέψη για συμπληρωματικές επεμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά στο level of evidence στις διάφορες καταστάσεις, strong, moderate, limited και consensus σε αυτές τις περιπτώσεις, ορισμένα πράγματα όσον αφορά για τη χειρουργική αποκατάσταση. Όταν χειρουργηθεί κανείς με ολική αρθροπλαστική του γόνατος, το BMI είναι ένας ισχυρός παράγοντας για τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί ο ασθενής μας μετεγχειρητικά. Είναι σωστό και προτείνεται να χρησιμοποιείται περιεγχειρητική διήθηση με αναισθητικό φάρμακο ή περιφερικό μπλοκ. Το τουρνικέ φαίνεται ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση, μάλλον στη γρήγορη αποκατάσταση στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανάμεσα στο να διατηρήσει κανείς τον οπίσθιο κιαστό ή να μην τον διατηρήσει σε αυτά τα χειρουργεία. Το πατέλα resurfacing δεν φαίνεται να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η χρήση τσιμέντου ή όχι δεν φαίνεται να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο κτλ. Εδώ είναι μια σύντομη αναφορά στο PRP που, όπως ξέρετε, τη διαδικασία στην πραγματικότητα παίρνουμε αίμα από τον ασθενή, στη συνέχεια το φυγοκεντρούμε, στη συνέχεια το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε extract αυτό το διάλειμμα που είναι πλούσιο σε πλάσμα και στη συνέχεια γίνεται έγχυση. Σε αυτό το paper της EFORT υπάρχουν μια σειρά από απόψεις για το πόσο μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Όλοι νομίζω συμφωνούν ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολύ συγκεκριμένα στάδια, ειδικά αρχικά, αλλά όχι όλους τους ασθενείς. Να κλείσω με τις τελευταίες 2-3 διαφάνειες που αναφέρονται ουσιαστικά στις οδηγίες, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που δεν είναι ισχυρές οδηγίες μόνο για τους ορθοπαιδικούς, που έχουν διατυπωθεί το 2019. Αυτή λοιπόν είναι το ευρωπαϊκό guideline,
Και βέβαια το ευρωπαϊκό guideline, όπως έχουν δει όλοι οι συνάδελφοι, εκτός από τα βασικά αρχικά στάδια, στην πραγματικότητα η βασική του διαφορά είναι ότι θεωρούν ότι αν υπάρχει συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα, έχει νόημα άμεσα να ξεκινήσει κανείς με αυτά τα φάρμακα που λέγονται Σισαντόα. Αυτά λοιπόν είναι slow acting drugs, symptomatic slow acting drugs για την οστεοαρθρίτιδα και άρα αυτά αναφέρεται ότι είναι η θυϊκή γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη. Επομένως, οι πανευρωπαϊκές οδηγίες του 19 για την άμεση έναρξη αγωγής για την οστεοαρθρίτιδα ξεκινούν με αυτά τα δύο και θεωρούν ότι αυτά πρέπει να δίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αν συνεχίζει κανείς να είναι συμπτωματικός, τότε να περάσει τα αντιφλεγμονώδη και σε όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα των οδηγιών αυτών δεν φαίνεται να έχουν καμία διαφοροποίηση. Επομένως, αυτή τη λογική εδώ, αυτό που αλλάζει είναι η σύσταση όσον αφορά στη γλυκοζαμίνη και στη χονδροϊτίνη. Και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, αξιολογούμε πάντοτε τον ασθενή, λαμβάνουμε υπόψη μας την ηλικία, τον BMI, τα συμπτώματα, τα χαρακτηριστικά της κλινικής μας εξέτασης, τη λειτουργικότητα, τον ακτινολογικό έλεγχο, τις συνοσηρότητες. Καθορίζουμε το θεραπευτικό μας πλάνο για κάθε ασθενή ξεχωριστά και βασικές παραμέτρους, η απώλεια του βάρους και η άσκηση, η φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή αναλόγως των συμπτωμάτων και χειρουργική βάση κριτηρίων και επί αποτυχίας της συντηρητικής. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω.